λιγότερο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν όλοι και αυτό που παρουσιάζεται και από τους και από ευρωπαϊκούς κύκλους που δεν συντάσσονται με τις πιο ακραίες φωνές είναι ότι στις επόμενες μέρες θα έρθουμε σε μια συμφωνία. Οπότε μην προεξοφλούμε τα περί δημοψηφίσματος και τα περί αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Το δημοψήφισμα θα σημαίνει αδιέξοδο, δηλαδή στην ακραία περίπτωση θα είναι συνώνυμο του αδιεξόδου στην πραγματικότητα. Όχι, το δημοψήφισμα θα φορά μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι αυτή η οποία η λαϊκή εντολή προτάσει. Και τι θα πάτε δε στο νομίζω και θα πείτε ότι έχω μια συμφωνία που εγώ δεν συμφωνώ και σας καλώ εσάς να την ψηφίσετε αν θα την κάνουμε ή όχι. Πώς θα γίνει, είναι λίγο λογικά. Κύριε με αυτό το οποίο δεν ήταν λογικό αυτό. Ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα κυβερνήσεις οι οποίες έπαιρναν την αλφα λαϊκή εντολή. Υποτίθεται ότι αυτοί παίρνανε την εξουσία και αυτή τη λαϊκή εντολή σε καμία περίπτωση δεν τη σέβονταν. Εμείς σεβόμαστε τον ελληνικό λαό, σεβόμαστε αυτά για τα οποία μας ψήφισε. Λέμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτά. Και το αποκούμπημα στο στήριγμά μας είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπα και πριν, ότι θέλουμε να είναι συμμέτοχος στις διεργασίες και δεν θέλουμε να παίρνουμε αποφάσεις ερήμητου. Παρακαλώ κύριε. Μόνο που ο ελληνικός λαός σας ψήφισε για να κυβερνήσετε. Όχι για να το κάνετε συμμέτοχο στην ανανέωση.